Μία από τις υποκατηγορίες του metal που έχει τόσο μα τόσο πολύ υπόβαθρο, επίσης μαζί με το death metal ή το black metal, είναι το doom metal. Δεν μπαίνω τώρα βέβαια στην κουβέντα εάν το doom μπορεί να θεωρηθεί ως extreme metal, γιατί εδώ πέρα υπάρχουν πολλές διαφωνίες. Υπάρχουν εκείνοι που θα σου πούνε το doom δεν έχει σχέση με το extreme, εκείνοι που θα σου πούνε ότι το doom είναι μέσα στο extreme. Μπορώ να σου πω ότι και οι δύο έχουν δίκιο, ανάλογα από ποια πλευρά το βλέπεις. Τη στιγμή που το Doom είναι το ίδιο και αυτό, έχει διάφορες άλλες υποκατηγορίες δικές του. Κάποιες από αυτές τις υποκατηγορίες του είναι πολύ μελωδικές και πλησιάζουν ακόμα και το καθαρό heavy metal. Κάποιες άλλες υποκατηγορίες του είναι extreme και πλησιάζουν και είναι μέσα στο extreme metal και γι' αυτό το λόγο κάποιοι το βλέπουν έτσι, κάποιοι το βλέπουν αλλιώς. Αλλά γενικότερα πιστεύω ότι γενικότερα το Doom δεν θεωρείται τόσο εύκολα ένα εύπεπτο είδος να το ακούσει οποιοδήποτε. Θα μου πείτε οποιοδήποτε δεν θα ακούσει καν ούτε heavy metal. Κάθε είδους metal. Okay, ας πούμε πως ναι. Αλλά και μέσα στο πιο mainstream metal κοινό δεν νομίζω ότι το καθαρό Doom θα είναι ένα είδος το οποίο θα φέρει πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω του. Αλλά τώρα το θέμα είναι ας μιλήσουμε για κάποιες από τις υποκατηγορίες του Doom. Υπάρχει για παράδειγμα το καθαρό emo Doom που ακολουθεί τη γραμμή ξεκάθαρη της επιρροής των Black Sabbath, που έτσι Black Sabbath έχουν επηρεάσει τα πάντα μέσα στο metal. Συγκροτήματα όπως οι Αμερικανοί Pentagram και διάφορα άλλα συγκροτήματα που ακολουθούν πιστά τη γραμμή των Black Sabbath. Υπάρχει το λεγόμενο Doom που έρχεται και ασχολείται με αυτό που λέμε το funeral doom, που είναι ένα είδος από τα πιο βαριότερα είδη του doom. Οι cathedral στα πρώτα της υπόθεσης της δουλειές έπαιζαν αυτό το είδος. Υπάρχει το λεγόμενο doom που συνδέεται με το death metal, το death doom, doom death όπως θέλετε πείτε το. Υπάρχει και το doom που συνδέεται μερικές φορές και με το black metal, σε κάποια συγκροτήματα. Υπάρχει το μπορούμε να πούμε αυτό που ίσως τα πιο βαριά είδη που βγήκανε μέσα από το Doom όπως για παράδειγμα το Sludge ως ένα σημείο, Crowbar και τα λοιπά και δεν υπάρχει τελειωμός επίσης και στις υποκατηγορίες του Doom μερικές φορές κάποιοι θα σου βρουν κάποια συγκροτήματα που συνδυάζουν Prog και Doom. Ακόμα και ένα συγκρότημα όπως η Sacrilege, οι οποίοι από τη Βρετανία, στο πρώτο τους άλμπουμ παίζανε punk, punk και μετά crust punk και μετά το γυρίσανε στο thrash και μετά το γυρίσανε σε ένα είδος doom. Αλλά πάντα είχαν επιρροές και thrash και doom στον ήχο τους. Και μπορώ να πω επιπλέον ότι υπάρχει και το Doom που πλησιάζει περισσότερο το Stoner, ένα άλλο υποείδος το οποίο είναι συγγενικό του Doom. Υπάρχουν συγκροτήματα εκείνα τα οποία είναι τόσο Doom όσο και Stoner. Παραδείγματος χάρη Electric Wizard από Βρετανία. Αλλά εδώ σήμερα θέλω να μιλήσω για το είδος που αποκαλείται ως Epic Doom Metal. Επικό Doom. Το επικό Doom, βασικά όπως είναι η πιο γνωστή η πιο διαδεδομένη άποψη είναι ότι βασικά θεωρείται ότι στηρίζεται επάνω στο πρώτο βασικό άλμπουμ των Σουηδών Candlemass. Το Epicus Doomicus Metallicus και μην τι άλλο από εκεί βγήκε το όνομα του υποείδους Epic Doom. Σε αυτό φυσικά υπάρχει μεγάλη δόση αλήθειας. Όμως μπορούμε να πούμε ότι το Epic Doom, γιατί το σημερινό βίντεο είναι για κάποια άλμπουμς που αφορούν το Epic Doom κατά τη δική μου γνώμη, όμως μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν και οι πρόγονοι του Epic Doom και πριν τους Candlemass. Για παράδειγμα υπάρχουν ψήγματα επικού Doom στους Silith Angle από τις ΗΠΑ ή επίσης στους Manila Road. Μπορούμε να βρούμε τέτοια ίχνη επίσης και στους Pagan Altar που ήταν ένα από τα πρώτα συγκροτήματα του New Wave of British Heavy Metal και πρώιμα Doom συγκροτήματα και ούτω καθεξής. Λοιπόν, επομένως
δεν είναι πάντα το Epic Doom μόνο και μόνο η σχολή κάντλε μας. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν εδώ πέρα θέλω να αναφερθώ σε κάποια από άλμπουμς που εγώ τα θεωρώ πολύ αγαπημένα αυτού του συγκεκριμένου υποείδους του Doom, το λεγόμενο επικό Doom. Πάμε λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα ξεκινήσω με τα αυτονόητα και φαίνω αμήν τι άλλο το καταπληκτικό αυτόν δίσκο, το debut, το άλμπουμ, το κάτλε μας, Epicus, Doomicus, Metallicus. Με το χαρακτηριστικό αυτό εξώφυλλο. Πραγματικά αυτό το άλμπουμ σκίζει από όλες τις πλευρές, αρκετά βαρύ. Ναι, η θεματολογία εδώ πέρα δεν είναι επική. Ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο άλμπουμ. Παρόλα αυτά, ο ήχος είναι επικός και συνδυάζει απόλυτα το επικό Doom, το οποίο επικό Doom ως ένα σημείο έχει και άμεση σχέση και με το heavy metal. Ναι, δεν μπορώ να το θεωρήσω ότι είναι από τα πιο ακραία είδη του Doom και δεν είναι extreme metal το Epic Doom, κατά τη δική μου γνώμη. Επομένως μπορούμε να πούμε ότι βρίσκεται μέσα περισσότερο στα όρια που πλησιάζουν το απλό heavy metal, το λυρικό heavy metal. Εδώ πέρα, μην τι άλλο, τραγούδια όπως το Solitude που ανοίγει τον δίσκο είναι από τα καλύτερα που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ σε αυτό το είδος. Μιλάμε για μια από τις καλύτερες δουλειές. Παρ' όλα αυτά θα παραμείνω λίγο στους κάντλε μας και εδώ θα αναφέρω ακόμα ένα άλμπουμ που εδώ πέρα τραγουδούσε μαζί τους ο τραγουδιστής των Αμερικάνων Solitude Eternus, ο Low, Rob, και θα φέρω το συγκεκριμένο αυτό επίσης πάρα πολύ καλό άλμπουμ, King of the Grey Islands, το οποίο επίσης το θεωρώ καταπληκτικό, ίσως η καλύτερη δουλειά, η καλύτερη μεταμοντέρνα και μεταμεσάια δουλειά μεταμάρκολη μεσάια δουλειά των κάντλε μας, κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Πάμε παρακαλώ. Στην ίδια λοιπόν γραμμή όμως ακριβώς των κάντλε μας, αμήν τι άλλο υπάρχουν όπως είπα οι Solitude Eternus, παίζουν και αυτοί το ίδιο ακριβώς κάντλεμασιτικό επικό Doom. Εδώ θα αναφέρω όχι τόσο τις πρώτες τους δουλειές, αλλά το πάνια σχετικά πρώιμη δουλειά τους, αλλά όχι τις δύο πρώτες νομίζω. Το Through the Darkest, Darkest Hour από τους Solitude Eternals, που ακριβώς ακουμπάει επάνω στον ήχο των μην τι άλλο, τον κάτλε μας. Να συνεχίσω εδώ πέρα με ένα άλλο συγκρότημα το οποίο Σουηδοί και αυτοί είχαν κυκλοφορήσει δηλαδή είχαν να κυκλοφορήσουν επίσημα άλμπουμ. Το πρώτο τους άλμπουμ ήταν ένα είδος, ήταν νομίζω συλλογή από ποίηση, από demos κτλ. Πολλά χρόνια πέρασαν που άρχισαν να ξαναεπανήλθαν και αναφέρομαι στους Σουηδούς Sorcerer. Μην τι άλλο πήραν το όνομά τους νομίζω και από το τελευταίο τραγούδι του Epicus Doomicus Metallicus των κάτλε μας, Sorcerer's Pledge. Τώρα εδώ πέρα θα αναφέρω την τελευταία τους δουλειά, την τελευταία τους νομίζω μέχρι τώρα στούντιο δουλειά των Sorcerer που βγήκε το 2020 και αναφέρομαι στο άλμπουμ Lamenting of the Innocent. Εδώ πέρα κάποιοι σου λένε ότι ακούγονται και σαν εποχή Black Sabbath με Tony Martin στα φωνητικά. Αλλά και πάλι εδώ πέρα μιλάμε για Epic Doom της γραμμής κάντλε μας και στους Σουηδούς φυσικά Sorcerer, με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο. Στην ίδια ακριβώς γραμμή θα αναφερθώ εδώ πέρα και στους Γερμανούς Hill. Και εδώ πέρα είναι το τέταρτο τους άλμπουμ που βγήκε μέσα στο 2021 με ένα καταπληκτικό επίσης εξώφυλλο, το Preserved in Time, που ακολουθεί ακριβώς την ίδια γραμμή του κάντλε μας ήχου, του επικού Doom κάντλε μας στυλ ήχου. Αλλά πέρα τούτου, πάμε να δούμε τους προπάτορες ίσως του επικού Doom και αναφέρθηκα σε κάποιους από αυτούς. Πρώτα απ' όλα, Pagan Altar, προτιμώ εδώ πέρα να φέρω το τελευταίο τους πέμπτο άλμπουμ, το οποίο είναι τόσο πολύ φορτισμένο από όλες τις πλευρές, αν μην τι άλλο όταν βγήκε πια
όταν εκδόθηκε ο Mastermind και ο Frontman, ο μυθικός του συγκροτήματος, ο Terry Jones, δεν ήταν πια στη ζωή. Και μην τέλει εδώ πέρα παίζει με τον γιο του, στις κιθάρες, τον Alan Jones. Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο άλμπουμ των Punk and Alter μέχρι τώρα, δεν ξέρω αν θα ξαναβγάλουν άλλο άλμπουμ. Πολύ επικολυλικό, πρώιμο Doom. Φυσικά εδώ πέρα υπάρχουν και επιρροές από New Wave of British Heavy Metal. The Room of Shadows, για μένα είναι ένα από τα πιο καλύτερα άλμπουμς, όχι μόνο του Doom, του Metal γενικότερα, που κυκλοφορήσει ποτέ. Πάμε μετά στους Sith Uncle, και αν θέλουμε περισσότερο Doom στους Sith Uncle, θα βάλω το τεμπούτο του άλμπουμ, το Frost and Fire. Επίσης καταπληκτικό το εξώφυλλο. Εδώ πέρα ίσως είναι και πιο ντουμουιδές δουλειά τους, κατά τη δική μου γνώμη. Θα συνεχίσω με ένα άλλο συγκρότημα που είναι εντελώς στην αφάνεια, και αυτοί από τις ΗΠΑ, και αυτοί δράσαν στο 1985 και κάτι, και αυτοί έχουν βγάλει μέχρι τώρα 3 studio albums από το 85 μέχρι σήμερα. Και εδώ αναφέρομαι στην πρώτη τους δουλειά. Μιλάμε στους Αμερικάνους Coven, προσοχή. Αυτοί οι Coven δεν έχουν σχέση με τους Αμερικάνους Coven, τους Occult Prog Rock Coven, που είναι οι πιο γνωστοί. Αυτοί οι Coven μάλιστα σήμερα λέγονται Coven 13, Coven 13. Έχουν αλλάξει λίγο το όνομα, για να μην μπερδεύεται ο κόσμος. Αυτό είναι το debut του άλμπουμ, που έχει βγει τότε νομίζω το 1980 κάτι, Worship New Gods. Και πραγματικά ο ήχος τους είναι πάρα πολύ καλός και πολύ κοντά στον ήχο των Sith Uncle, για όποιον δεν γνωρίζει. Επικό Doom 100%. Και να αφαιρθώ επίσης και στους Manila Road από τις ΗΠΑ. Εδώ πέρα προτίμησα να αφαιρώ το Open the Gates, επίσης ένα δίσκο καταπληκτικό, τους καλύτερους στο Manila Road. Αλλά σε σχέση με το Crystal Logic, αυτός και όπως και το The Decalogue που ήρθε μετέπειτα, είναι πιο ξεκάθαρο επικό Doom κατά τη δική μου ταπεινή γνώμη. Να συνεχίσω τώρα με κάποια συγκροτήματα που συνέχισαν τον δρόμο από τους πρώτους, θα λέγαμε, εκφραστές του επικού Doom. Πάμε εδώ πέρα, σαν πρώτη φάση, κάποια συγκροτήματα μέσα στην δεκαετία του 90 και μετέπειτα. Έχουμε και λέμε πρώτα απ' όλα τους Πορτογάλους Iron Sword. Η Iron Sword είναι ένα από τα συγκροτήματα που ακολουθούν πιστά το επικό Doom Metal των Manila Road. Είναι κλόνι του Manila Road, αλλά με την καλή έννοια της λέξης, πάρα πολύ καλή. Εδώ τους Iron Sword τους έβαζα και μέσα στο επικό Metal, αμήν τι άλλο, όπως και τους Manila Road, όπως και τους Sith Uncle. Αλλά πραγματικά η Iron Sword, εξαιτίας επίσης της τόσο πολύς ομοιότητάς τους με τους Manila Road, τους βάζω και σε αυτό το αφιέρωμα, στο επικό Doom. Αν και είναι λιγότερο Doom, περισσότερο Epic. Κάτι παρόμοιο, αλλά από την άλλη πλευρά, ισχύει στους Ιταλούς Doom Sword. Οι Ιταλοί Doom Sword είναι περισσότερο Doom παρά Epic, κατά τη δική μου γνώμη, αλλά συνδυάζουν και τα δύο μαζί. Και μη τι άλλο θα αναφερθώ, θα αναφερθώ στη δεύτερη τους δουλειά, Resound the Horn, που είναι ίσως αυτή και η επόμενη δουλειά. Η δουλειά τους είναι, δηλαδή το δεύτερο και το τρίτο τους άλμπουμ είναι το πιο Doom Epic Steel άλμπουμ που έχουν κυκλοφορήσει. Θα πούνε κάποιοι και Worth Blade, οι δικοί μας έχουν Doom στοιχεία, και κάποιο σημείο και οι πρώιμοι Battle Roar έχουν κάποια τέτοια στοιχεία. Okay. Πάμε τώρα στους Grand Magus από τη Σουηδία, οι οποίοι οι Grand Magus στα δύο τους πρώτα άλμπουμ παίζανε ένα είδος Doom Stoner. Στο τρίτο τους άλμπουμ παίζουν ένα είδος Doom με κάποια Stoner στοιχεία και περισσότερο Epic στοιχείο μέσα επίσης. Μετέπειτα γίνανε όλο και πιο Epic στα υπόλοιπα άλμπουμ τους. Αλλά εδώ είναι ο συνδυασμός μεταξύ του Epic και του Doom, στο συγκεκριμένο αυτό τρίτο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα ακούει στο όνομα Wolf's Return. Και Wolf's Return. Στην ίδια γραμμή να αναφερθώ εδώ πέρα
στους Σουηδούς Ereb Altor, οι οποίοι μετέπειτα βάλαν και black metal στοιχεία στον ήχο τους, αλλά στις πρώτες τους δουλειές παίζανε περισσότερο επικό doom με κάποια Bathory επίσης στοιχεία της επικής εποχής των Bathory. Και πολλοί θα φέρουν το By Honor, το πρώτο τους άλμπουμ, εγώ θα φέρω εδώ πέρα το δεύτερο τους άλμπουμ, The End, το οποίο το θεωρώ πιο ντουμοειδές και πραγματικά είναι ακριβώς το συνδυασμό του επικού doom με στοιχεία από Bathory. Μαζί με αυτούς αναφερθούμε στους Ιρλανδούς γνωστούς Primordial, το ίδιο ακριβώς στυλ. Και αυτοί επικό doom με στοιχεία από black, με στοιχεία, στο πρώτο τους άλμπουμ ήταν και πιο black επίσης, με στοιχεία από Bathory. Αν μη τι άλλο εδώ πέρα είναι μια από τις καλύτερες τους δουλειές, The Gathering Wilderness, είναι ένα πολύ καταπληκτικό δίσκο. Ό,τι έχουν κυκλοφορήσει, η Primordial είναι καταπληκτικό κατά δική μου γνώμη. Και μαζί με αυτούς και οι συμπατριώτες τους επίσης Ιρλανδοί, Mael Mordha, αν διαβάζει σωστά το όνομα, και μια από τις πρώτες τους δουλειές, που ακούει το όνομα από εδώ πέρα, Siltlacht Mael Mordha. Κάπως έτσι, είναι ο τίτλος του άλμπουμ. Τώρα ένα ακόμα άλμπουμ, ένα ακόμα συγκρότημα που προέρχεται από την Αγγλία, Σκωτία, Σκότη είναι βασικά. Αυτή είναι... Συνδυάζουν κάποια επικά στοιχεία στο doom metal που παίζουν, αλλά κάποια λυρικά στοιχεία και κάπου που έχουν και πια κάποια πιο βαριά στοιχεία. Α, ξέχασα να πω ότι υπάρχει το λεγόμενο, όπως είπα, όταν μιλήσα πιο πριν, το doom death. Υπάρχει το Doom Death της Βρετανίας, που είναι συγκροτήματα όπως η Ανάθεμα, όπως η My Dying Bride, όπως η πρώιμη Paradise Lost. Οι συγκεκριμένοι λοιπόν τύποι έχουν κάποια στοιχεία που μοιάζουν με το Doom Death της Βρετανικής σχολής, με την αρκετή Σκότη από τη Βρετανία, γιατί το Βρετανο Σκότη είναι. Αλλά κάπου έχουν και κάποια πιο πρόγκου στοιχεία και κάποια επικά στοιχεία, αυτό και τους φέρνω εδώ πέρα. Είναι λίγο βέβαια πιο άγνωστοι. Serenade. Αυτό είναι το όνομά τους. Και το συγκεκριμένο αυτό άλμπουμ που ακούγεται το όνομα The 28th Parallel. Και τώρα κάποια άλμπουμς και συγκροτήματα πιο καινούρια που ακολουθούν τη γραμμή του επικού doom. Το καθένα συγκρότημα από τη δική του βέβαια πλευρά. Να ξεκινήσω εδώ πέρα με τους Κρέμις, που είναι Αμερικάνοι και κάνουν αυτόν τον απόλυτο συνδυασμό μεταξύ doom metal με κάποια sludge στοιχεία στα φωνητικά και με μια πολύ επική διάθεση. Πολλοί προτιμούν το δεύτερο τους άλμπουμ, το Haunted. Εγώ προτιμώ το πρώτο τους ντεμπούτο άλμπουμ, που ακούει στο όνομα Absolution. Επίσης τα εξώφυλλά τους είναι ένα και ένα. Να συνεχίσω εδώ πέρα με τους Crypt Sermon. Crypt Sermon, νομίζω ότι και αυτοί οι Αμερικάνοι είναι, μπορεί να κάνω κάποιο λάθος. Η Crypt Sermon, αυτό είναι και το τελευταίο τους άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2019, που ακούγεται το όνομα The Ruins of πώς λέγεται αυτό, and The Ruins of Fading Light. Wow. Ιδιαίτερα το δεύτερο τραγούδι εδώ πέρα, το Key of Solomon. Αλλά όχι μόνο, μιλάμε για μια καταπληκτική αλμπουμάρα από όλες τις πλευρές συνδυασμού Epic και Doom ταυτόχρονα μαζί. Τώρα, κάποια συγκροτήματα τα οποία είναι και αυτά Epic Doom, αλλά περισσότερο κλείνουν περισσότερο προς το Epic παρά στο Doom, ως ένα σημείο, να αναφερθώ πρώτα απ' όλα στους Γερμανούς Βαβάρους Atlantian Context και μην τι άλλο εδώ πέρα το δεύτερο τους καταπληκτικό αυτό άλμπουμ που ακούει στο όνομα The White Goddess. Μιλάμε για μια από τις καλύτερες δουλειές αυτού του στυλ επικού doom metal. Μαζί με τους Atlantian Context να αναφερθώ εδώ πέρα σε ένα καινούριο σύγκροτημα σχετικά, νομίζω ότι είναι Καναδί, νομίζω, η Megaton Sword.
και το, αυτό το πολύ ωραίο τους άλμπουμ που ακούει στο όνομα Blood Hail Steel, Steel Hails Fire. Wow, wow, μιλάμε μια πολύ 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 καλή δουλειά. Ακόμα δύο δουλειές, οι Καναδοί επίσης, το music, σίγουρα Καναδοί, Smulder, τη Σάρα Αν από το, από το Banger TV, που κυκλοφόρησαν αυτό το debut του άλμπουμ, μετά κυκλοφόρησε και ένα EP, που ακούει στο όνομα Times of Obsessed Evil and Wild Daring. Λέμε καταπληκτικό εξώφυλλο, καταπληκτικό concept, από όλες τις πλευρές, τυπικό Doom, πάρα 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 πολύ καλό. Εδώ δεν θα βάλω τους Eternal Champion, αν και έχουν ένα είδος ντουμοειδή στυλ παίξηματος, περισσότερο στο ρο, ξεκάθαρο epic. Πάμε τώρα σε ένα άλλο συγκρότημα, που είναι μισό γερμανικό, μισό αγγλικό, και αυτοί συνδυάζουν sludge με επικό doom στον ήχο τους. Μιλάμε για τους Thronehammer. Thronehammer και το τελευταίο τους άλμπουμ που βγήκε μέχρι τώρα το 2021, το Incantation Rites. Επίσης πάρα πάρα πολύ καλή άλμπουμα. Αυτές κάποιες δουλειές σε σχέση με το υποείδος που θα το λέγαμε καλύτερο επικό doom, epic doom metal. Από το Ισραήλ, την Ιερουσαλήμ, stay metal και stay heavy.